Είδαμε λοιπόν πώς έχουν οι εξελίξεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και πάμε να τα σχολιάσουμε αυτά μαζί με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ την άλλη, τον κύριο Βυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον οποίο και έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, τι συμβαίνει τελικά με το ΠΑΣΟΚ? Το λέω έτσι γιατί πορευτήκατε με όχημα την ανανέωση. Βγάλατε ένα πρόσωπο μπροστά που δίνετε την στήριξή του για τις περιφερειακές εκλογές. Είναι ο Δημήτρης Κουτσούλης. Μια εξαιρετική επιλογή κατά κοινή ομολογία, αλλά τελικά κάτι γίνεται. Τι είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει έκανε μια πολιτική επιλογή να πάει αυτόνομα στις περιφερειακές εκλογές για να τις καθαρίζουμε αυτά. Δεν έδωσε χρήματα στους μικρούς δήμους και αποφάσισε να μην χρειάζεται να δώσει χρήματα ή στήριξη στους δήμους. Πάνω τους χάρη, εμείς στους μικρούς δήμους, όπως είναι ο Δήμος Βόρειας Κοινωνίας, πάνω τους χάρη, ή ο Δήμος Μεγαλόπολης ή ο Μικρή Δήμη, αλλά στην περιφέρεια αποφάσισε να στηρίξει πολιτικά την παράταξη την οποία θα είναι επικεφαλής ο Δημήτρης Κουτσούλης. Να σας πω την αλήθεια, τον Δημήτρη τον είχα ακούσει ως έναν πολύ καλό γιατρό, ένας πολύ καλό συνάδελφο, όμως ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας άνθρωπος που έχει ένα όραμα, πολιτικό λόγο, και έχει το σθένος να κατέβει στις περιφερειακές εκλογές και να υποστηρίξει μια προοδευτική πολιτική για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα τον στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και γι' αυτό υπήρξε και χθες μια συνεδρίαση στην Τρίπολη, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για να γίνει σαφές αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι, συμβαίνει αυτό, δηλαδή τον στηρίζουν όλοι με όλες τις δυνάμεις. Και το λέω αυτό, κύριε Κωνσταντινόπουλε, γιατί κάποιοι κοφεύουν, κάποιοι φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν στηρίζουν στο βαθμό που θα έπρεπε. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη, να το πω έτσι, κατεύθυνση. Να το πω και πολύ απλά. Και εσείς θέσατε τον εαυτό σας και άλλοι, και ακούστηκε και η πρόταση να συμμετέχουν και πάρα πολύ μάλιστα μέλη Κεντρικής Επιτροπής, υποψήφοι, πολιτευτές, να συμμετέχουν σε αυτές. Ακούστε, εγώ ξέρετε δεν θα μασίσω τα λόγια μου, θα είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Και έκανα και έβαλα και ένα ζήτημα χθες παρουσία του Προέδρου για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έγιναν προσπάθειες, το λέω και το είπα δημόσια, ώστε να μην κατέβει το ψηφοδέλτιο του κυρίου Κουτσούλη και να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο. Αυτές οι προσπάθειες αναχαιτίστηκαν όλες και δεν πέρασε ίσως η άποψη να το πω έτσι πιο χαλαρά, κάποιον που ήθελαν το ΠΑΣΟΚ να στηθεί στο άρμα κάποιου άλλου υποψηφίου. Να το πούμε τα πράγματα και με το όνομά τους, γιατί τα λέτε και εσείς. Του κ. Τατούλη στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είδαμε στελέχη να πηγαίνουν με κάποιον τρόπο. Ζήσει, κοιτάξτε, αν είναι να ξαναγυρίσουμε στους Σουλτάνους, δεν έχει κανένα νόημα για το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί η περιφέρεια και λυπάμαι πάρα πολύ που στελέχη... ακόμα και σήμερα, όταν το ΠΑΣΟΚ έχει καταδικάσει τον ακροδεξιό άνθρωπο, ο οποίος ο κ. Στατούλης έχει συνυπάρξει, έχει επιλέξει μαζί με τη Χρυσή Αυγή, όπως ξέρετε, να συνυπάρξει με τον μάρτυρα, έκανε μάρτυρα υπεράσπισης, ψήφισε μαζί με τη Χρυσή Αυγή, το μάρτυρα υπεράσπισης του κ. Μιχαλολάλιακου, έναν ακροδεξιό άνθρωπο, τον έχει καταδικάσει επίσημα το ΠΑΣΟΚ. Λυπάμαι που στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έστω ελάχιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θέλουν αυτό. Δεν πρόκειται όμως σε καμία περίπτωση να κλείσουμε τα μάτια γιατί κάποιοι έχουν κάποιες συναλλαγές με τον κύριο Τατούλη για να μπορέσουν να κάνουν το προσωπικό τους όφελος απέναντι στο συλλογικό όφελος. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και σε αυτή την αντιπαράθεση, πώς πρέπει να λειτουργήσει η περιφέρεια, πώς πρέπει να είναι προς όφελος των πολιτών, θα προχωρήσουμε και θα την κάνουμε και θα την κερδίσουμε. Όλοι οι υπόλοιποι, κατά την άποψή μου, και αυτή ήταν η πρότασή μου προς όλους, οι οποίοι θέλουν να πάνε με άλλα ψηφοδέλτια, έχουν κάθε δικαίωμα να πάνε, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα όργανο του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούν να είναι υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούν να είναι αύριο υποψήφοι σε οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πρότασή μου
Mm-hmm. Θα τη στείλω μάλιστα επίσημα σε πρόταση στο γραμματέα. Η οποία πρόταση πρέπει να έχει, να το πω έτσι, και επαφή δεοντολογίας λίγο πολύ. Και ηθικής, αν το θέλει. Νομίζω ότι αυτό ήταν υπόθηκε από όλους χθες. Mm-hmm. Ακόμα και αυτούς που κλείνανε το μάτι παλιά, κλείνανε το μάτι σε κάτι άλλο, χθες δεν είπαν κάτι διαφορετικό, αλλά υπόθηκε αυτό το απλό. Κοιτάξτε, ένα υπάρχει ενωτική προδιάθεση, αυτό, το λέω αυτό. Για το αν θα, αν το Πασόκ είναι να μου επιλέξει ένα μοντέλο διαφθοράς και σύψης του παρελθόντος, δεν έχει κανένα λόγο να έχει, να έχει αξία να συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα. Εμείς κάναμε μια επιλογή, όπως το είπατε, να έχουμε μια ανανέωση, μια πολιτική αυτονομία. Ο χώρος μας το στήριξαν οι πολίτες γιατί θέλουν να είναι πολιτικά αυτόνομοι. Όχι να σέρνεται από άρματα σουλτάνων οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έχουν συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων, τους έχει γνωρίσει ο κόσμος, τους έχει καταδικάσει ο κόσμος και εμείς να επιστρέφουμε εκεί. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος, ο οποίος έχει συναλλαγή με κάποιον. Εμείς δεν έχουμε συναλλαγή. Να πάει να κάνει την όποια θέλει η συνεργασία μαζί του ή με οποιονδήποτε θέλει, αλλά να αφήσει το Πασόκ απ' έξω. Άρα υποψήφιοι όλοι, κύριε Κωνσταντινόπουλε, να θέσω και αυτό το ζήτημα, γιατί τέθηκε σε πρόταση. Κοιτάξτε να δείτε. Και από τον κύριο Γερονικολό, νομίζω, και από τον κύριο Αποστολόπουλο, και από εσάς και από όλους. Ακούστε, κανένας δεν θα κρυφτεί πίσω από οτιδήποτε τώρα πια. Τουλάχιστον εγώ δεν θα το επιτρέψω αυτό. Πρέπει να το ξέρουν αυτό. Δεν θα το επιτρέψω. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχουν υποψήφοι βουλευτές που να μην κάνουν δήλωση στήριξης ή μέλη της κεντρικής εταιρείας να μην κάνουν στήριξη στον κύριο Κουτσού. Τα ονόματά τους θα δοθούν στη δημοσιότητα και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, σας πω και ελευθέως εγώ, στην Καλαμάτα, με πολλούς ανθρώπους που ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, συζητούσαμε πάρα πολύ καιρό χρονικό διάστημα για ένα πρόσωπο από την Καλαμάτα, τα οποία θα μπορούσε να συνδέσει μάλιστα και λέω για Καλαματιανό, τον είχατε πει και εσείς κάποια στιγμή στο ρεπορτάζ σας, να είναι μαζί, ότι θα μπορούσε να είναι πρόσωπο το οποίο θα πάρει και πολλά κόμματα θα συμμετέχουν. Πρόσωπα δεν συμμετέχουν για να στηρίξουν την υποψηφιότητα του κ. Κουτσούλη. Εδώ δεν θα κρυφτεί κανένας, με κανένα, δεν θα έχει καμία δικαιολογία απέναντι στην παράταξη και στην πολιτική αυτονομία της παράταξης, έχοντας κάνει οποιαδήποτε άθλια συναλλαγή με οποιονδήποτε σουλτάνο, πρώην σουλτάνο της Πελοποννήσου. Να το ξέρει, να είναι πολύ ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις, το όνομα του Προέδρου, εγώ δεν μιλάω ποτέ στο όνομα του Προέδρου, πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν ευθύνη να είναι μπροστάριδες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο χώρος για αυτονομία και να αντιπαραταθούμε πολιτικά για τον τρόπο. Κρατάμε πολιτικά, αυτό, κύριε Κωνσταντινόπουλο, γιατί οι παράγκες, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, καλά κρατούν. Ακόμα δυστυχώς, να το πω έτσι, και της Μεσσηνίας εγώ θα πω, γιατί όσοι θέλουν να πούν τα πράγματα ξεκάθαρα με το όνομά τους, τα λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για να μην μπω σε άλλες. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Κανελόμπλε, αυτά τελειώσανε. Από εδώ και πέρα, επειδή το Πασόκ, είμαστε στο Πασόκ, μείναμε στα πιο δύσκολα και σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνει ένας άλλος, εγώ δεν τον γνώριζα πριν, αλλά ήρθε να τη δώσει για μας και εμείς μπορεί να κάνουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Εγώ τουλάχιστον, γι' αυτό έκανα δημόσια επιστολή και θα ξανακάνω δημόσια επιστολή, δεν θα μασίσω τα λόγια μου και θα πω ονόματα. Το αφήνω γιατί πιστεύω ότι σε λίγες μέρες όλοι θα μπουν κάτω από αυτή τη διαδικασία και θα στηρίξουν την προσπάθεια. Το κρατάμε αυτό. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.